Πιστολή, όχι, φαντάζομαι ότι το έχετε διαβάσει. Γι' αυτό ναι, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ότι εμείς θεωρούμε ότι η ψήφος που, ή αν θέλετε το ποσοστό, το οποίο πήραμε στις εκλογές του Μάη και του Ιούνιου του 2012, δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο μας έχει δοθεί, ούτε θέλουμε να μας έχει δοθεί. Σε μόνιμη βάση. Εν λευκό. Εντάξει. Αλλά με αυτή την έννοια ούτε θεωρούμε ότι όλος αυτός ο κόσμος ξαφνικά έγινε ριζοσπάστης αριστερός. Δεν θεωρούμε τέτοιο πράγμα. Θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια και στο λόγο και στην πράξη να πιστεί ώστε ότι το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, ανάσχεσης, ανθρωπιστικής κρίσης και δημοκρατίας. Και αυτή είναι η μόνιμη προσπάθειά μας. Δεν είναι μια εύκολη. Δεν είναι αισιόδοξα μηνύματα. Αυτό είναι αλήθεια, έχει φτάσει στο επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω αισιόδοξα μηνύματα. Να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό μέλει να αποδειχθεί. Στείλτε μια επιστολή. Ναι. Μέλει να αποδειχθεί. Δεν είναι εκεί. Άρα, επειδή τα κόμματα δεν είναι ταχυδρομείο, δηλαδή να διαθέτω επίστολο. Εγώ ξέρω, ας πούμε, στο Αγρίνιο να πάρω τώρα την περίπτωση, όπου ο υποψήφιος δήμαρχος που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης ο Τραπεζιώτης, πριν λίγες μέρες, πριν 2-3 μέρες, έκανε μια συγκέντρωση εξίσου μεγάλη με την εχθεσινή που του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας και πω εγώ άλλες περιοχές. Τι ξέρω. Εγώ ξέρω ότι όταν ακούω τους πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι ο κόσμος που συγκεντρώνεται είναι καλύτερη απάντηση στις δημοσκοπήσεις, έχουμε ένα θεματάκι εκεί. Εγώ, επειδή 30 χρόνια έκανα πολιτικό ρεπορτάζ, όπου ακούω την κυβέρνηση να λέει το κυβερνητικό μας έργο δεν προβάλλεται σωστά, ή όπου ακούω τον πολιτικό να λέει η επαφή μου με τον κόσμο είναι η καλύτερη απάντηση δημοσκοπής, εκεί απάνω καταλαβαίνω υπάρχει ότι υπάρχει ένα θεματάκι. Υπάρχουν τέτοιες μόνιμες ατάκες, ελπίζω δεν τις χρησιμοποιώ. Εσείς όχι. Δεν λέω ότι δεν τις χρησιμοποιώ. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει η επιστημονική έρευνα, όπως αυτή αποτυπώνεται σε δημοσκοπήσεις, ναι, και δεν είναι σωστό να λέμε «Α, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι τίποτα». Εγώ κάθε φορά λέω, όπως λένε και οι ίδιοι, ότι είναι η εικόνα της συγκεκριμένης στιγμής την οποία πρέπει να παίρνουμε υπόψη μας, αλλά όχι στη χάραξη της πολιτικής μας. Είναι διαφορετικό πράγμα, γιατί άμα καθορίζεις την πολιτική σου από τις δημοσκοπήσεις, τότε είσαι ένα κόμμα ευκαιρίας. Δεν είσαι ένα κόμμα με αρχές, με πρόγραμμα, με συγκεκριμένη πρόταση. Και από εκεί πέρα υπάρχει η ζωντανή επαφή, η οποία δεν έρχεται μόνο με τις συγκεντρώσεις. Αν φανταστείτε τι κίνηση μάλιστα θα είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν είχε στηρίξει τον κύριο Καμίνη και τον κύριο Μπουτάρη. Δύο εξαιρετικά πετυχημένους δημάρχους. Αυτό μέλει να αποδειχθεί. Για παράδειγμα, γιατί θα έχουμε χρόνο, μην ανησυχείτε. Ο κύριο, αληθεία βίω ότι εκρεμεί η απάντηση του κυρίου Λαζόπουλου για το αν είναι υποψήφιος ο ευρωβουλευτής σας. Κοιτάξτε, να σου πω το εξής. Για να μην ξανακάνετε. Εγώ σαν το. Επειδή το συζητούσαμε και προηγουμένω. Εγώ είμαι γραμματέα τη ΟΓΑΕ. Εξαίρετε. Γνωρίζω. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαδικασία που έχει ένα πολύ θετικό. Ποιο είναι το θετικό? Το θετικό ότι από τα πολιτικά στελέχη του κόμματος, τα μέλη του κόμματος, αλλά από τις κοινωνικές, αν θέλετε, αναφορές μας, υπήρξε πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα να ενισχυθεί το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο στόχος μας είναι όχι να είναι ένα ψηφοδέλτιο ενός κόμματος, αλλά να εκφράσει μια γενικότερη κοινωνική διάθεση ανατροπής. Με αυτή τη λογική υπάρχει και αυτή η συζήτηση. Δεν μ' αρέσει το γεγονός ότι πριν ολοκληρωθούν κάποιες συζητήσεις να αρχίσουν να βγαίνουν. Βεβαίως, τα λαγωνικά της δημοσιογραφίας καλά κάνουν. Δεν είναι κακή λέξη τα λαγωνικά της δημοκρατίας. Εκκρεμεί λοιπόν. Από ό,τι καταλαβαίνω, εκκρεμεί λοιπόν. Εγώ μπορώ να σας πω. Εκκρεμεί το ζήτημα. Υπάρχουν ακόμα 8 θέσεις στο ευρωψηφοδέλτιο για τις οποίες συζητάμε και νομίζω ότι και αυτές οι θέσεις θα έχουν πολύ θετική ανταπόκριση όπως είχαν και οι άλλες 34. Εμείς δεν είμαστε λαγωνικά, οπότε αποκλείεται να σας εκμεύσουμε κάτι, αλλά μπορείτε να μας πείτε για να πάμε σε διάλειμμα. Μία από τις 8 θέσεις είναι του κύριου Λαζόπουλου που η ακρεμία ακόμα. Να δούμε. Δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά και αυτούς στους οποίους έχουν γίνει πρόταση ή έχουν εκφράσει διαθεσιμότητα. Ναι, δεν είναι. Ναι. Μην ξεχνάτε σωστό, ότι κάθε άνθρωπο. Σωστό. Πέρα από την πολιτική του αντίληψη. Είπα το γενικό όρο εκκρεμεί. Ναι, λέω πέρα από την πολιτική του αντίληψη, κάθε άνθρωπος
έχει και, αν θέλετε, και τις δικές του γενικότερες στοχεύσεις στον επαγγελματικό τομέα, στον τρόπο που εκφράζει την κοινωνική προσφορά. Εγώ μπορώ να σας πω το εξής. Είχα κάνει μια πρόταση πριν από 4 χρόνια, ναι, το 2010, σε έναν έγκριτο πανεπιστημιακό, ο οποίος είχε όλη τη διάθεση, δεν θα πω το όνομά του, αλλά είπε ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό το γεγονός ότι εμένα σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με εκλαμβάνουν ως ανεξάρτητη φωνή, και είμαι ανεξάρτητη φωνή, είναι πιο θετικό για την προσπάθειά σας παρά το γεγονός να ενταχθώ σε ένα ψηφοδέλτιο. Μάλιστα. Ο κ. Ασένης θα είναι υποψήφιος. Εγώ δεν θέλω να πω ονόματα και δεν θα πω κανένα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά και εμείς πρέπει να σας ρωτήσουμε. Αλίμονο, και εγώ το καταλαβαίνω, άρα είμαστε σε μια διαδικασία πλήρους αλληλοκατανόησης. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα, όλο το δεύτερο μέρος θα είναι αφιερωμένο στην κυρία Παπαϊωάννου Σφαελού, που είναι υποψήφια με την Ελιά, και στον κύριο Παπαδόπουλο.